τραγικό αποτέλεσμα στην Βαβαρία και οι πιθανές εξελίξεις που θα πυροδοτήσει είναι σήμερα το βασικό θέμα του γερμανικού τύπου, ο οποίος προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την συμπεριφορά του εκλογικού σώματος, του πλουσιέστερου κρατηδίου της Γερμανίας. Οι αναλύσεις συμφωνούν στο ότι η μεγαλύτερη χαμένη της χθεσινής αναμέτρησης είναι οι χριστιανοκοινωνιστές και οι σοσιαλδημοκράτες και προβλέπουν ότι η ήττα τους θα έχει αντίκτυπο στην συμμετοχή τους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Η παλιά CSU πέθανε», αναφέρει στον τίτλο ανάλυση της η Zeitung. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Στο 37,2% περιορίστηκε η Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Βαβαρίας, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που την ήθελαν να υφίστανται ιστορική ήττα σε ό,τι αφορά την εκλογική της δύναμη. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, οι πράσινοι φτάνουν το 17,5%, ενώ ακολουθούν οι ελεύθεροι ψηφοφόροι με 11,6%, η εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 11% και το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, S5, με 9,7%. Οι φιλελεύθεροι φαίνεται ότι καταφέρνουν τελικά να μπουν στην τοπική βουλή με ποσοστό 5,1%, ενώ εκτός κοινοβουλίου μένει αριστερά με 3,2%. Η συμμετοχή των εκλογέων ανήλθε στο 72,4%.